Η ενίσχυση της αστυνόμευσης σε συνδυασμό με την αύξηση των διοικητικών προστήμων και των άλλων μέτρων που προτείνονται εκτιμάται πως θα αποτρέψει τη μαζική έξοδο των εκδρομέων από τα αστικά κέντρα προς την επαρχία τις ημέρες του Πάσχα. Από την Κυριακή των Βαΐων, η ελληνική αστυνομία ξεκινά τη διενέργεια ακόμη πιο εντατικών ελέγχων στους αυτοκινητόδρομους, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, οι οποίοι θα κορυφωθούν σταδιακά όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ειδικά για την έξοδο από την Αττική και λιγότερο από τη Θεσσαλονίκη, η αστυνομία ετοιμάζει ένα σχέδιο δράσης που προβλέπει ακόμη και την αξιοποίηση εναέριων μέσων όπως τα ελικόπτερα, αλλά και των drones που διαθέτει, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο να επιχειρήσουν κάποιοι να κινηθούν προς την επαρχία, αποφεύγοντας τους αυτοκινητόδρομους και επιλέγοντας παρακαμπτήριους άξονες. Ένα ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσει η αστυνομία πάντως στην επαρχία δεν έχει να κάνει τόσο με την πιθανότητα μετακίνησης εκδρομέων από την Αττική, αλλά μετακίνησης των πολιτών από τα αστικά κέντρα όπως τα Γιάννενα προς τα χωριά για το Πάσχα. Οι έλεγχοι της αστυνομίας σε όλο το λεκανοπέδιο είναι εντατικοί, συνεχείς και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Ο προβληματισμός που υπάρχει και εξετάζεται από την τοπική διοίκηση της ελληνικής αστυνομίας, όχι μόνο σε επίπεδο Ιωαννίνων, αλλά γενικότερα σε ολόκληρη την επαρχία, είναι για την Μεγάλη Εβδομάδα και κυρίως τις μέρες που συνήθως κορυφώνεται η έξοδος, δηλαδή από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα. Έτσι, τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να εξειδικευτούν τα μέτρα για την απαγόρευση των μετακινήσεων, τα μέτρα ελέγχου και περιορισμού των μετακινήσεων, ειδικά των άσκοπων μετακινήσεων, γιατί ως τέτοιες θα βαφτιστούν, θα ονομαστούν και οι μετακινήσεις ανήμερα του Πάσχα από τα αστικά κέντρα και όχι μόνο από την Αττική προς την επαρχία, αλλά και από τα αστικά κέντρα όπως τα Ιωάννινα προς τα χωριά. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να εξειδικευτούν το αμέσως επόμενο διάστημα με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά την Τετάρτη να ανακοινώνει το διπλασιασμό του προστίμου για όσους αγνοούν τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας και κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Το διοικητικό πρόστιμο για όσους επιλέξουν να μετακινηθούν το Πάσχα από τα αστικά κέντρα προς την επαρχία χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 150 ευρώ φτάνει τα 300 ευρώ. Ακόμη προβλέπεται αφαίρεση πινακίδων του οχήματος για 60 ημέρες και επιστροφή του οχήματος στον τόπο αφετηρίας του.